Κύριε Κουγούλιο, σήμερα παρακολουθήσατε μία παρουσίαση της μελέτης που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την περιοχή της Βρύσας, των Βατερών και του Σταυρού μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Θα ήθελα έτσι να μας σχολιάσετε πώς συμμετείχατε κιόλας και στην συλλογή στοιχείων από τους καθηγητές. Ναι. Σήμερα παρουσιάστηκε εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η προσπάθεια που ξεκινάει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να βοηθήσει το χωριό μου τη Βρύσα και τα Βατερά μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Θεωρώ ότι γίνεται μια σωστή προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση, εμπεριστατωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, που πρέπει οι άρχοντες εδώ που κυβερνούν, μιλάμε για δημαρχαίους και για και περιφερειάρχες, να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους για να μπορέσουν να κάνουν κάτι σωστό για την περιοχή. Ήδη ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα και πρέπει οπωσδήποτε να σκύψουν πάνω στα προβλήματα αυτού του κόσμου και να δώσουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Στείλατε πρόσφατα μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, όπου του υπενθυμίζετε την δέσμευσή του απέναντι στους βρυσαγώτες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ναι. Έστειλα μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την επόμενη μέρα του σεισμού ήρθε στη Βρύσα και κάτω από τον Πλάτωνο δήλωσε «Δεν θα σας ξεχάσουμε». Απλά του υπενθύμισα αυτή την υπόσχεσή του και του επισήμανα ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα η Βρύσα και οι βρυσαγώτες, οι σεισμοπαθείς της Βρύσας, καθώς επίσης και τώρα και πυρόπληκτη της Βρύσας. Θεωρώ ότι και αναμένω να σκύψει πάνω στα προβλήματα, γιατί νομίζω ότι πραγματικά πρέπει και τα έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Υπάρχει κάποιο θέμα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, αυτό που λέγαμε μέχρι στην τελευταία σας συνέντευξη? Κοιτάξτε, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσο αφορά στην ανέγερση, στην χρηματοδότηση ανέγερση σπιτιών. Η ΔΑΕΦ καθυστερεί πάρα πολύ να μεταξύ πρώτης, δεύτερης και τρίτης δόσης. Αποτέλεσμα αυτής της, με αποτέλεσμα της καθυστέρησης, οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω από τους προϋπολογισμούς τους, διότι τα οικοδομικά υλικά ανεβαίνουν καθημερινά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάθε μέρα ανεβαίνουν και να μην ξέρουν οι άνθρωποι πώς πρέπει να πληρώσουν. Ήδη έχουν βάλει βαθιά στο χέρι στην τσέπη. Εμείς ζητήσαμε από το ΤΕΕ και μας έκανε μια έκθεση που πρέπει όσο αφορά τα κίτρινα σπίτια να δοθεί μια αύξηση 40%, στα 10 κόκκινα σπίτια μια αύξηση 20%. Δόθηκε μια αύξηση 30%, που ουσιαστικά για μας στη Βρύσα είναι 20% και μόνο στα κίτρινα σπίτια, γιατί ούτως ή άλλως λόγω παραδοσιακού οικισμού το 10% εμείς το παίρναμε. Το οποίο δεν επαρκεί. Και πάλι θα διονύσει το πρόβλημα. Και αυτό το επισήμαινα πάλι και αυτό στον κύριο Πρωθυπουργό.